Όχι, δεν περίμενα κάτι καλύτερο από τις ομάδες. Ήξερα τι θα δω. Ήξερα ότι θα δω δύο ενδεκάδες με παίκτες οι οποίοι δεν είναι στο top της φόρμας τους και δεν είναι και το ιδιαίτερο και δεν είναι και αυτά τα λεφτά που έχουν ξοδέψει ομάδες σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ο Αγκούστο από τον ΠΑΟΚ, ο Μπουχαλάκης από τον Ολυμπιακό, ο Καντουρί από τον ΠΑΟΚ, ο Πίστεσβαρ από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστές, ο Μασούρας, υπάρχουν 4-5 ποδοσφαιριστές από τις 2 δεκάδες οι οποίοι ας πούμε αν τους πετάξεις στη Ξάνθη ή στη Λαμία δεν θα κάνουν τη διαφορά. Δεν θα κάνουν τη διαφορά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με λάθος εντεκάδα, με Μασούρα και Μπουχαλάκη. Δεν μπορεί να παίξει ο Μασούρας σε ένα τέτοιο ντέρμπι. Δεν έχει το ένασμένα, δεν έχει τη δύση, δεν έχει το εύκολο γκολ. Ο Μπουχαλάκης δεν έχει την ταχύτητα. Γενικά είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δίνουν στον Ολυμπιακό βήματα προς τα πίσω και όχι μπροστά. Τώρα ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, κυκλοφόρησε την μπάλα, δεν πάτησε καλά ο Ολυμπιακός, ευτύχησε να βάλει τον γκολ στο στημένο χτύπημα και εκεί φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ στον αέρα υπερτερεί επιθετικά. Δηλαδή αν γίνουν 10 χτυπήματα της μπάλας, 10 κόρνερ, 10 φάουλ, χτυπήσει 10 κόρνερ ή 10 φάουλ ο ΠΑΟΚ και στην άμυνα του Ολυμπιακού θα κάνει 2-3 γκολ, 4 μπορεί να κάνει. Σε 20 στιμένα χτυπήματα, μπορεί να κάνει 3 γκολ. Ο Ολυμπιακός που αναγκάστηκε να παίξει με 4-4-2 γιατί του τραυματίστηκε ο Βαλμποενά, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κακό για τον Ολυμπιακό. Ήταν καθοριστικό το σημείο εκείνο, δηλαδή ότι τραυματίστηκε ο Βαλμποενά τη στιγμή που ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχει πέσει πάρα πολύ κάτω. Εκεί κρίθηκε και το παιχνίδι. Εκεί ο ΠΑΟΚ, αν είχε ένα καλό προπονητή, θα μπορούσε να το κάνει και 1-2. Ή αν του έγινε ο Πέλκας, για παράδειγμα. Ήταν σωστή αλλαγή. Εκεί λοιπόν, σωστή. Εντάξει, εγώ θα βάζω το Βιερίνια. Γιατί 10 λεπτό Βιερίνια, άλλη ταχύτητα, άλλη ποιότητα, άλλη εκτέλεση από ό,τι ο Πέλκας. Ήταν λάθος. Αποσύρω ότι ήταν καλή. Ήταν καλή σαν σκέψη να μπει κάποιος γρήγορος ποδοσφαιριστής εκεί. Εκεί λοιπόν που ο ΠΑΟΚ αρχίζει και χάνει στα χαφ. Με έναν Μπίσεζαρ ο οποίος ήταν ο χειρότερος Μπίσεζαρ που είδαμε όλα αυτά τα χρόνια. Το χειρότερο του παιχνίδι. Φαίνεται ότι εκεί έχει πρόβλημα ΠΑΟΚ. Και εκεί ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πει με την μπάλα στα δίκτυα, να κάνει φάσεις. Δηλαδή το κάθισμα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε να συμπληρώσει τον τραυματισμό του Βαλμποενά και εκεί επάνω υπήρχαν ισορροπίες. Ήταν χαρακτηριστικό ότι εκεί ο Ολυμπιακός τον Βαλμποενά θα τον είχε για να το κάνει το μάτς 3-1. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει το σταυρό του στην Αγία Μαρίνα ή στην Αγία Βαρβάρα, στον Άγιο Θεράποντα, γιατί τραυματίστηκε ο Βαλμποενά. Αν δεν τραυματιζόταν ο Βαλμποενά, θα είχαμε άλλα δράματα. Οπότε καταλήγουμε ότι είχαμε δύο ομάδες με θέματα στις ενδεκάδες τους. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ήταν καλύτερος στο κοουτσάρισμα, αλλά όχι στο στήσιμο. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ άργησε να κάνει τις κινήσεις και δεν του βγήκε ο Πέλκας. Ίσως εκεί και αυτές τις αναλύσεις που κάνουμε, εμείς τις κάνουμε την ώρα του παιχνιδιού στο Μαρμίτα, την ώρα του παιχνιδιού και πέσαμε σε όλα μέσα. Πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στον Ίγκλασον και στον Κρέσπο. Δεν περίμενα τον Ίγκλασον τόσο καλό, για να είμαι ειλικρινής. Ήθελα τον Βαρέλα εκεί. Με εξέπληξε θετικά. Μπορώ να πω ότι με έκανε να αλλάξω και τη γνώμη μου στο σημερινό παιχνίδι για τον Ίγκλασον. Ήταν πολύ καλός στα φορτώματα ο Ολυμπιακός. Ήταν πολύ καλός μάλλον ο ΠΑΟΚ στις αποκρούσεις. Το κεντρικό τελικό στα φορτώματα των παιχνών του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δείχνει. Χωρίς όλο που έμενα δεν έχει λύσεις ανάπτυξης. Μα είπαν στην πλάγια γραμμή, το πάει στο φόρτωμα το έργο και βλέπεις ότι στο φόρτωμα ο Ολυμπιακός δεν παίρνει τίποτα. Το είδαμε και με τον Πανιόνιο. Το είδαμε και σε άλλα μάτς. Δεν έχει ακόμα και με δύο φόρ που έπαιξε. Δεν έχει τον φόρ στο φόρτωμα να σταθεί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Του τέστηκε. Γενάρη είναι κοντά. Είδανε οι μάγκες τις ατέλειές τους. Είναι ισόβαθμοι. Είναι το δίπολο ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Και εδώ η Ρόδος και το πείδημα. Ποιος πρόεδρος από τους δυο είναι ο πιο μάγκας. Να ρίξει τα φράγκα και να πάει
Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ με καλύτερες μεταγραφές στην Γενάρη, γιατί αυτό το μάτς ήταν και ένα crack test που οι ομάδες έχουν πρόβλημα. Θα θεωρήσω δίκαιο το αποτέλεσμα. Δικαιωθήκαμε για το σκορ, δικαιωθήκαμε για το ότι θα γίνει πέναλτι στο μάτς, στο 2.75 το έδινε στο ειδικό στοίχημα. Η διαιτησία ήταν άψογη. Χαρακτηριστικά ο διαιτητής πιστεύω ότι ήταν ο καλύτερος διαιτητής που έχω δει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ καλός διαιτητής, δύσκολες οι φάσεις. Δεν βοήθησε το παιχνίδι να έγιναν πολλά φάουλ, έγιναν υποσίες, πέναλτι, τραβήγματα. Ήταν πάρα πολύ καλός ο διαιτητής. Μακάρι δηλαδή να υπάρχει το ΒΑΡ και ξένος διαιτητής. Δεν μπορεί να μιλήσει κανένας, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός. Κανένας από τους δύο. Μα κανένας από τους δύο. Και άφησε και το παιχνίδι να εξελίσσεται. Άκουγα την ένα, μπορεί να λέει κάτι μαλακίες στην πέρα ο υπεύθυνος, να γίνανε λέει κάτι φάουλ αρχίδια. Ό,τι φάουλ χοντρό έγινε το έδωσε. Είτε από τη μια παιδιά είτε από την άλλη. Λοιπόν, ο Γενάρης είναι κοντά. Ο ΠΑΟΚ θέλει παίκτες, ο Ολυμπιακός θέλει παίκτες και εμείς θέλουμε να βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Καλό σας βράδυ. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεπε.